Με τόσα χρόνια πορείας και καριέρας, πότε έχετε πει όχι σε κάποια πρόταση? Πάρα πολλές φορές. Και από την αρχή της καριέρας μου. Νομίζω ότι τα όχι είναι αυτά που καθορίζουν το τι θα κάνεις. Και ίσως τα όχι είναι αυτά που δημιουργούν τις καριέρες, όχι τα ναι. Πρέπει να είσαι ξεκάθαρος, να ξέρεις τι θέλεις, τι αγαπάς, τι σ' αρέσει να κάνεις και να έχεις βρει μέσα σου το δρόμο που θες να ακολουθήσεις. Αν το βρεις αυτό, μπορείς να πεις εύκολα όχι σε άλλα πράγματα. Για όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που βγαίνουν και αποκαλύπτουν πολλά για την προσωπική του ζωή, άντρες τραγουδιστές έχουν φλερτάρουν με άντρες, ότι έχουν δοκιμάσει απαγορευμένες ουσίες, πιστεύετε ότι αυτό θα τους κάνει κακό στην καριέρα τους ή είναι και αυτός ένας τρόπος διαφήμισης? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα κάνει κακό ή αποτελεί και τρόπο διαφήμισης ή δυσφήμισης. Από τη μια είναι καλό κάποιος να λέει την αλήθεια, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να τη δεχτεί ο κόσμος ή δεν ξέρω πόσο αυτό μπορεί να γίνεται με σκοπιμότητα. Για μένα πάντοτε σε όλα τα πράγματα, όπως και στη δουλειά μου, η πρόθεση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και αυτή είναι που καθορίζει τα πράγματα. Είναι η πρόθεση του γιατί κάνεις κάτι. Εσείς τι δεν ανέχεστε στο χώρο, τι σας εξοργίζει? Γενικά τη φθήνια που έχει πέσει, και δεν εννοώ οικονομική φθήνια λόγω της κρίσης, τη φθήνια γενικότερα. Και το γεγονός ότι γίνονται πια λίγα πράγματα πολύ σημαντικά, λίγοι επιχειρηματίες υπάρχουν που μπορούν να στηρίξουν καλά πράγματα, και αυτό ήταν και η βασική αιτία που καταστράφηκαν και οι περισσότερες δισκογραφικές εταιρείες, γιατί δεν στήριξαν κάτι που να έχει μέλλον και να είναι διαχρονικό, αλλά φροντίσαν να κάνουν πράγματα, πυροτεχνήματα των 6 μηνών ή του 1 χρόνου. Το ίδιο γίνεται συνεχώς τώρα. Αυτό έχει πολλά χρόνια που ξεκίνησε, αλλά όσο περνάνε τα πράγματα, περνάνε τα χρόνια, χειροτερεύει, και με την δικαιολογία της οικονομικής κρίσης έχει γίνει ακόμα χειρότερο το πράγμα. Μια χώρα κάνε το πρώτο βήμα, άκου τι σου λέει η καρδιά. Έχετε και μια άλλη αγάπη, είστε πιλότος. Παρ' όλα αυτά σας είχε συμβεί ένα ατύχημα. Από εκεί και πέρα, τι έχει αλλάξει τη ζωή σας, θέλω να μου πει? Να άλλαξα. Απλώς επιβεβαιώθηκα. Εγώ από πολύ μικρό παιδί είχα πάντοτε την αίσθηση ότι η ζωή μας είναι μικρή και δεν θα είμαστε για αιώνες εδώ, και ήθελα να πραγματοποιήσω πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, και έτσι και προσπαθούσα να χαρώ την κάθε μου μέρα. Αυτό λοιπόν που το ξέρανε και οι δικοί μου άνθρωποι, οι κοντινοί μου άνθρωποι, επιβεβαιώθηκε δηλαδή, γιατί τους είπα ότι ορίστε, σήμερα θα μπορούσα να είχα πεθάνει, ας πούμε, γιατί να μην έχω ζήσει πολλά πράγματα, να μην έχω κάνει όλα αυτά που έχω ονειρευτεί. Ξεκίνησε το Voice. Θέλω να μου πείτε λίγο την άποψή σας για αυτό το talent show. Εγώ θα προτιμούσα να μην υπήρχαν τα talent show στην τηλεόραση, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρούνται για τα νέα παιδιά ένας μονόδρομος που μόνο μέσα από αυτά μπορεί κάποιος να αναζητήσει να κάνει κάτι. Άρα δεν μπορώ και να καταδικάσω τίποτα. Ούτε μπορώ να πω ότι ένα παιδί που πάει σε ένα talent show, ας πούμε, κάνει κάτι εγκληματικό ή λάθος. Στην εποχή που βγήκα εγώ στο τραγούδι δεν υπήρχαν, ή υπήρχε μόνο το Να η Ευκαιρία που ήταν μια εκπομπή. Με βάση τη δική μου ιδιοσυγκρασία δεν θα πήγαινα ποτέ. Γιατί τότε μου λέγανε όλοι, εσύ είσαι παιδί ταλέντο, είσαι αυτά, να πας στο Να η Ευκαιρία. Και έλεγα, εγώ δεν θέλω να το κάνω. Αλλά αυτό είναι η δική μου προσωπική άποψη. Σας έχει γίνει κάποια πρόταση για τέτοιο show? Για να πάω ως κριτής, ναι, μου έχει γίνει κάποιες φορές, αρκετές φορές, αλλά δεν. Δεν νιώθω καλά να κάνω τον κριτή καταρχάς, και προτιμώ να μην συμμετέχω. Είστε αισιόδοξος για αυτά που συμβαίνουν στην πολιτική κατάσταση της χώρας? Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, όπως νομίζω οι περισσότεροι. Ανησυχώ κι εγώ όπως όλος ο κόσμος, και ελπίζω στο να μπορέσουν να έρθουν τα πράγματα έτσι όπως τα θέλουμε. Αν δεν έρθουν θα είναι πολύ άσχημες οι εξελίξεις, οπότε ελπίζω και εύχομαι να μπορέσουμε γρήγορα να βγούμε από αυτή την κατάσταση, γιατί είναι πολύ λυπηρό. Οι εικόνες που βλέπουμε γύρω μας είναι φρικτές. Δεν μπορώ δηλαδή να βλέπω ηλικιωμένους ανθρώπους να ψάχνουν στα σκουπίδια, ας πούμε, για να φάνε. Μια φορά κάνε το πρώτο βήμα, άσε πια τη λογική.